Πάρα πολύ. Πάσχα των Ελλήνων, Πάσχα. Πώς θα το κάνουμε. Είναι πολύ ευχάριστο. Πώς τον υποστηρίζετε την τιμή του Οβελία φέτος? Δεν μας απασχολεί. Άσα. Ο φτωχός το καίει το καλύβι, το έλεγε η μάνα μου και το λέει σοφά. Λοιπόν, θα στερηθείς κάπου αλλού και θα πάρεις αυτό που πρέπει. Πάσχα μια φορά το χρόνο, δεν είναι? Παρά τις τσιμπημένες τιμές, τα αμωτεράκια πήραν μπρος και το γύρισμα του Οβελία ξεκίνησε από νωρίς το πρωί στις γειτονιές Κορινθίας. Δόξα τω Θεώ, ωραία, ωραία, πολύ καλά, πολύ καλά. Έχετε ξεκινήσει από νωρίς το πρωί? 4:30. Οπότε σιγά σιγά θα είναι έτοιμο. Μία η ώρα περίπου έχουμε τελειώσει. Οι οικογένειες και φίλοι ενώθηκαν γύρω από το πασχαλινό τραπέζι, απολαμβάνοντας τους κόπους τους. Στος ανέστη και πάντα με υγεία. Πάντα με υγεία και πάντα να βλέπουμε τόσα πολλά αρνιά όπως έχετε εδώ. Αρνιά θα τα βλέπετε, γιατί εμείς όχι ότι είναι όλα δικά μας, αλλά από κάπου αλλού έχουμε στηριχθεί για να μπορέσουμε να τα πάρουμε αυτά, γιατί δεν θα το χαλάσουμε. Κάθε χρόνο έτσι είμαστε, αυτό θα κάνουμε μέχρι που όσο μπορούμε. Θα φάτε, θα γλεντήσετε? Αυτό είναι μες στο πρόγραμμα. Όλοι οι παρέα εδώ είναι μες στο πρόγραμμα. Θα φάμε, θα γλεντήσουμε, θα κάνουμε. Παρόλη την τέλεια, εμείς θα το κάψουμε το. Η μέρα θέλει κέφι και χαρά. Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι θυμάμαι την ανάσταση του Κυρίου μας. Πολύ ωραία. Θα μας πείτε και πώς είδατε την τιμή στον Οβελία φέτος? Δεν το συζητάμε, παιδιά. Εντάξει. Κακά τα ψέματα. Πανάκριβο. 14 και 15 και 16 που άκουσα ευρώ το κιλό είναι πανάκριβα, έτσι. Ο άλλος δεν μπορεί να το πάρει, θα φάει κοτολάμ, που λέμε και εμείς, ας πούμε. Κοτόπουλο ή κουνουπίδι, καλά λέμε. Βεβαίως, βεβαίως, εδώ είμαστε γύρω-γύρω. Θα φάμε, θα περάσουμε ωραία την ημέρα μας και εντάξει. Βλέπουμε, έχετε πολλά άρνια. Έχουμε, ναι. Είναι σε συγγενείς, όλοι οι συγγενείς που είμαστε εδώ πέρα. Παραδοσιακό Πάσχα δηλαδή. Παραδοσιακό, βέβαια. Εδώ είναι πολύ ωραία γιατί δεν το κάνουν παντού αυτό. Εγώ στο χωριό μου δεν το κάνουν. Κοίτα, μου τρέμει και το χέρι. Γλεντάτε κάθε χρόνο εδώ πέρα? Ναι, με. Άμα είμαστε καλά, γλεντάμε. Ναι, ναι, την παράδοση την τιμούμε κάθε χρόνο. Εύχομαι σε όλους υγεία και Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Από τι ώρα είστε εδώ? Εγώ ήρθα λίγο πιο μετά. Ήρθαν οι παλιοί πρώτα και ανάψαν τις φωτιές. Εγώ ήρθα πιο μετά. Τι ώρα υπολογίζετε να είναι έτοιμο το αρνάκι? Ναι, η ώρα θα φάμε. Κανονικά. Μαζευτείτε πολλά άτομα? Ναι, ναι, είμαστε πάρα πολλοί. Μαζεύομαστε όλοι εδώ η γειτονιά, οικογένειες, συγγενείς. Και γλεντάτε με τον παραδοσιακό τρόπο. Βεβαίως. Πώς είδατε τις τιμές φέτος στο Οβελία? Ήταν τσιμπημένες. Πιο τσιμπημένες από τις προηγούμενες χρονιές. Αυτό έμεινε, αγάπη μου. Αυτό έχει μείνει μόνο. Και Πάσχα τον Ελλήνων Πάσχα λένε. Έτσι δεν είναι? Μαζευτείτε οικογενειακά ή με φίλους? Όχι. Και φίλοι και οικογένεια. Όλοι μαζί, 30 άτομα εδώ. Τρώμε παρέα, θα χορέψουμε, θα πιούμε μέχρι το βράδυ. Πώς είδατε φέτος τις τιμές στο Οβελία, στο Κοκορέτσι? Δεν λέμε, αυτό λέμε. Γι' αυτό λέμε κοτολάμα από εκεί. Κοτόπουλο με λίγο έτσι, ένα κεφαλάκι να ταιριάζει. Βέβαια δεν το στερηθήκατε, το πήρατε το αρνάκι. Είναι παράδοση για μας. Έτσι μεγαλώσαμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τώρα. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Ότι είναι απλησίαστα όλα, έτσι δεν το συζητάμε. Αυτά είναι δικά μας, τα περισσότερα είναι δικά μας. Εκτρέφουμε εμείς. Γι' αυτό και δεν μας φαίνεται. Αν τα αγόραζα, δεν ξέρω να δει να 3-4 πάρω αρνί. Θα είχα βάλει κουνουπίδι στη σούβλα. Χρόνια πολλά με υγεία. Να είστε καλά. Έχουμε υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο. Άλλοι πάλι επέλεξαν να απολαύσουν το αρνί και το κοκορέτσι με λιγότερο κόπο, αλλά εξίσου νόστιμο. Έτοιμο, πανέτοιμο. Και εμείς έτοιμοι και το αρνάκι έτοιμο. Αρνάκι σας? Ναι, ετοιμάστηκε. Έχετε ξεκινήσει από πολύ νωρίς? Από τις 6 ώρα. Και τι ώρα περίπου θα είναι έτοιμο? Περίπου στις 11.30. Ε, πού κυμαίνονται φέτος? Σε αυτό είναι λιγάκι ακριβές τώρα από εκεί και πέρα. Ανάλογα, όταν το αγοράζει 14 ευρώ το κιλό το αρνί ομό, είναι πολύ ακριβό. Για τον κάθε ένα δηλαδή. Και αναγκαστικά πρέπει να ανέβουν και τιμές το οποίο θα το πουλήσει. Ακριβώς, αλλιώς μπαίνεις μέσα. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο δηλαδή. Και για μας και για τον καταναλωτή που θα έρθει για να φάει. Θα αγοράσουμε το κοκορέτσι μας και θα φάμε στην πεθερά μου που ψήνει στο φούρνο. Μια χαρά, άρα θα περάσετε ωραία με παρέα. Ναι, οικογενειακά. Οι τιμές του Οβελία φέτος, πώς τις είδατε?
Κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι ξέρω και έχω δει, σε σούπερ μάρκετ ήταν ικανοποιητικές. Σε κρεοπολία ήταν λίγο ανεβασμένες. Σε σχέση με άλλες χρονιές. Ναι, σε σχέση, ναι. Οπότε θα γλεντήσετε και σήμερα, θα περάσετε καλά. Θα περάσουμε καλά, εύχομαι και εσείς να περάσετε καλά. Είμαστε από χθες το βράδυ, η σερή συνεχίζουμε για σήμερα. Εντάξει, κρατάμε τις παραδόσεις, ο κόσμος έχει παραγγείλει, θέλει να πάρει τα πράγματά του στην ώρα του. Αυτά. Έχουν αρχίσει και να έτοιμα τα αρνάκια. Ναι, ναι, ήδη από το πρωί, από τις 9 η ώρα έχουμε δώσει τα πρώτα και συνεχίζουμε τώρα με όλα τα υπόλοιπα που έχουμε σε παραγγελίες και όποιος έρθει εξυπηρετούμε. Ο κόσμος αγοράζει δηλαδή. Ναι, ναι, αγοράζει, ψήνει και μόνος του, κρατάμε την παράδοση, αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ πάνω κάτω. Τιμές του Ευελία, πού κειμένουν. Φέτος είναι λίγο ανεβασμένες, όπως και άλλα πράγματα στην αγορά γύρω μας. Ο κόσμος το κατανοεί, προσπαθεί και αυτός να μας καταλάβει και μαζί προχωράμε μπροστά. Υπάρχει και διαθέσιμο για τους ανθρώπους της τελευταίας στιγμής που δεν έχουν επιλέξει τι θα πάρουν. Ναι, εννοείται. Έχουμε σκεφτεί και γι' αυτό και έχουμε βάλει τα παραπάνω, τα οποία είναι για κάποιον τον οποίο δεν έκανε παραγγελία και θα έρθει τελευταία στιγμή. Να πάρει από κιλό μέχρι μερίδα. Διαθέτει το κατάστημα αρνάκι κοκορέτσι. Αρνάκι κοκορέτσι, κατσίκι, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χριστός Ανέστη. Με υγεία. Με υγεία, ειρήνη, ευτυχία, τι άλλο να πω. Θα σουβλήσετε ή θα αγοράσετε το αρνάκι? Το έχουμε σουβλήσει εδώ στο μαγαζί. Πολύ ωραία. Και θα φάτε σπίτι με παρέα? Ναι, οικογενειακά. Οικογενειακά. Πώς είδατε φέτος τις τιμές του Ευελία? Ακριβές. Ακριβές είναι. Κάθε χρόνο και χειρότερο. Βέβαια. Καλύτερα δεν υπάρχει. Πάντως δεν θα το στερηθείτε τώρα. Όχι, όχι, όχι. Θα στερηθούμε από άλλα για να φάμε το αρνάκι. Κάθε χρόνο τα ήθη και έθιμα είναι πάντα στο Παρασκευή. Ναι, ναι, ναι. Χριστούγεννα, Πάσχα, δεν φεύγουμε από αυτά.